Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 13 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη: την κατάθεση προτάσεων και τη γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου της ΚΟΚ για το 2020 και επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 επίσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το δελτίο τύπου, αποτελείται από 33 μέλη. Συμμετέχουν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι 24 φορέων και 8 δημότες, πολίτες, οι οποίοι επελέγησαν μετά από κλήρωση και από τον ειδικό κατάλογο. Στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συμμετέχουν επίσης Αριστίνδυν, οι πρώην δήμαρχοι Κόκα, Ισραήλ Κωνσταντίνος, Φάκος Μιλτιάδης, Δικαίου Χατζιακομής Βασίλης και Ηρακλειδών, Μπίλης Στέργος, Βαρκάς Θεοδόσης και Παπα-Νικολάου Κωνσταντίνος. Η πολυνομία και η αντιφάση στη φορολογική νομοθεσία δημιουργούν συνθήκες χάος στην οικονομία μας, επισημαίνει στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών ΚΟ, Χρήστος Έψιμος, με αφορμή την συνέντευξή του για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την φορολογική δήλωση και μέχρι το τέλος του χρόνου και βέβαια για τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2020. Ο κύριος Έψιμος σχολιάζει την αποτυχία ουσιαστικά στον εξυγχρονισμό και τη μηχανογράφηση στο Υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που επιφορτίζει δυσανάλογα με τις αμοιβές το έργο των φοροτεχνικών. Κύριε Σιμε, βρισκόμαστε εδώ, μιας και το έχουμε καθιερώσει, αν δεν κάνω λάθος, κάθε τέτοια περίοδο του χρόνου, να συζητάμε και να ενημερώνουμε το κοινό σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης απέναντι στην εφορία και στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές με το νέο φορολογικό σύστημα, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα γι' αυτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε τέλος του χρόνου όντως είναι μια εποχή η οποία, στην οποία μάλλον είναι υποχρεωμένοι όλοι οι επαγγελματίες και όλα τα νομικά πρόσωπα να προβούν σε κάποιες υποχρεώσεις όπως είναι η σύνταξη της δήλωσης και να συμπληρώσουν όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία το κράτος θα υπολογίσει τους ανάλογους φόρους. Είναι μια διαδικασία κλασική. Βέβαια, μέσα από το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο προκύπτει μια ακτίνα φωτός, όπου μειώνονται κάποιοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος αρκετά καλά και θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται μια διόρθωση τέτοια η οποία θα συμβάλλει θετικά του να μειωθούν τα φορολογικά βάρη για τους επιχειρηματίες και τα νομικά πρόσωπα. Είναι πάρα πολλές αυτές οι αλλαγές. Να δώσουμε ένα παράδειγμα ειδικά για τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, στα νομικά πρόσωπα, στις προσωπικές εταιρείες, το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι ότι μειώνεται κατά 5% η φορολογία των νομικών προσώπων των προσωπικών εταιριών και μειώνεται και κατά 50% το μέρισμα από τα κέρδη που θα λάβουν όσοι έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας και αφορά τις ανώνυμες, τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ. Είναι τα πιο σημαντικά κατά κάποιον τρόπο μέτρα τα οποία ενεργοποιούνται και θα δώσουν μία ανάσα. Και από πού τα παίρνει το κράτος από αυτή τη μείωση στη φορολογία σε συγκεκριμένες κατηγορίες? Κοιτάξτε, το κράτος έχει... Κλασικά από τον μισθωτό. Τώρα με αναγκάζετε να ανατρέξω στα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί τότε η εργασία η οποία είχε κάνει για το φορολογικό δίκαιο ήταν η άμεση και η έμεση φορολογία. Η ελληνική χώρα, η ελληνική φορολογική πολιτική στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έμεση φορολογία. Όπως είναι η φορολογία των καυσίμων, η φορολογία του ΦΠΑ, η φορολογία στα τσιγάρα και σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία, εάν δεις την σχέση των άμεσων και των έμεσων φόρων, θα δεις ότι η έμεση φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπου εκεί είναι η μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλεί το κράτος εκείνα τα έσοδα και καλύπτει κατά κάποιον τρόπο τις όποιες μειώσεις γίνουν στην φορολογία την άμεση, δηλαδή στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος. Μιλάμε για πλεονάσματα τα οποία έχουμε δεσμευτεί να οριστικοποιήσουμε με βάση τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα μνημόνια, οι οποίες κατά την άποψή σας, έτσι όπως εξελίσσεται η οικονομία στην Ελλάδα, μπορεί να επιτευχθούν ή θα χρειαστεί
θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, κύριε Ψημέ? Κοιτάξτε, πέρα από τα φορολογικά μέτρα για την βελτίωση των πλεονασμάτων, γιατί το πλεόνασμα είναι ένα λογιστικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν σημαίνει ταυτόχρονα και πλούτο. Ακριβώς. Πλούτος είναι όταν διευρύνεται η οικονομική βάση, αυξάνουμε τους τζίρους και βελτιώνονται τα εισοδήματα. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος. Ο πραγματικός πλούτος, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να πάρει η οικονομία μία τέτοια ταχύτητα όπου το επιχειρήν και η επιχειρηματικότητα να αναπτύξουν μεγαλύτερη ταχύτητα, να ανοιχτούν νέες δουλειές, όχι μόνο στην ΚΟ, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε μια εσφαλμένη εικόνα της πραγματικότητας, όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία, υπάρχουν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες έχουν κλείσει και υπάρχουν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθούν εκείνες οι φόρμουλες και εκείνο το πλαίσιο όπου η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, να δημιουργηθούν τζίροι, να δημιουργηθούν εισοδήματα, προκειμένου να δημιουργηθεί πραγματικός πλούτος και όχι να υπάρχουν μόνο πλεονάσματα. Γιατί το πλεόνασμα είναι σαν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη οικονομία, στερούμαστε κάποια άμεσα πράγματα και αφήνουμε κάποια χρήματα στην τσέπη μας. Εμείς λέμε να διευρυνθεί και να ανοίξει αυτή η ψαλίδια, αυτή η βεντάλια της οικονομίας και να παραχθεί πλούτος, όπως ήταν παλιά. Βέβαια από το παλιά να κρατήσουμε την αύξηση των εισοδημάτων και να βγάλουμε από το μυαλό μας την κακή λογική της πατάλης. Και της φοροδιαφυγής, κύριε Ψημέ, γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που οδήγησε τη χώρα και την οικονομία της σε αυτή την κατάσταση, έτσι δεν είναι? Και αν τώρα πιστεύετε ότι με τις δίκλυψεις ασφαλείας που υπάρχουν έχει περιοριστεί? Κοιτάξτε, η έννοια της φοροδιαφυγής, από ό,τι φαίνεται και το έχουν αποδεχθεί και τα επίσημα πολιτικά χείλη, είχε αιτία και τους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης, και δεν είναι μόνο η φοροδιαφυγή, είναι και η απώλεια εσόδων από την ασφάλιση των ασφαλισμένων, των ιδιωτών και των εργαζομένων. Ήταν η υψηλή, κατά κάποιον τρόπο, επιβάρυνση την οποία είχαν. Το ένα είναι αυτό. Τώρα τα πράγματα, από τη μια η μείωση των συντελεστών τόσο στα θέματα της φορολογίας όσο και στα θέματα της ασφάλισης, και από την άλλη ότι διευρύνεται η βάση ή μάλλον μειώνονται το ποσό, από ό,τι φαίνεται, για πληρωμή με μετρητά και θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνδυασμό με τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν για να καλυφθεί ένα κομμάτι του αφορολόγητου με ηλεκτρονικό χρήμα, με ηλεκτρονική αποδείξη να συνοδεύονται και με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω καρτών, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της οικονομίας. Επειδή είπατε προηγουμένως για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, θα ήθελα να μου σχολιάσετε το πώς ταξικά προσδιορίζεται και μάλιστα η μεσαία τάξη, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Σταδικού, και αν συμφωνείτε ή όχι, λογιστές, γιατί έχει σχολιαστεί αρνητικά αυτή. Κοιτάξτε, οι λογιστές έχουν μία μόνιμη, κατά κάποιον τρόπο, ένα μόνιμο παράπονο και μια συνεχή έτσι δυσαρέσκεια απέναντι στο Υπουργείο και γενικά το Οικονομικών και γενικά όλα τα Υπουργεία, διότι συνεχώς μας φορτώνουν εργασίες οι οποίες τις μεταφέρουν από το επίσημο κράτος, από τους φορείς του κράτους, στα λογιστικά γραφεία. Και επειδή εμείς δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι και ελπίζουμε και οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου να συμβάλλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή, αυτή η επιβάρυνση είναι μια αιτία του να υφιστάμεθα συνεχή πίεση, η οποία μας κάνει τη ζωή όλο και δυσκολότερη. Δηλαδή έχουμε γίνει ένα υποζύγιο του κρατικού μηχανισμού, το οποίο προσπαθεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος συμπλήρωσης εντύπων, παροχής πληροφοριών, υποστηρίζουμε το ελληνικό κράτος, υποστηρίζουμε τις εφορίες, υποστηρίζουμε τα επιμελητήρια, υποστηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, και εμείς δεν έχουμε τύχη της ανάλογης αναγνώρισης και της ανάλογης υποστήριξης σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά θέματα, σε ό,τι αφορά την τιμή, τις τιμές και του τρόπου πληρωμής μας. Είμαστε δηλαδή μετέωροι. Οι ικανότητές μας και οι προσπάθειές μας του να εξελιχθούμε σε
αγωνιστές αγώνα δρόμου μας έχει κάνει του να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την δυσκολία και την πίεση και το συνεχές φόρτωμα το οποίο υφιστάμεθα. Μάλιστα. Ωστόσο, στο λογιστή του θα πάει ο κάθε πολίτης προκειμένου να τον συμβουλευτεί αφενός και βέβαια να διεκπαιρώσει υποθέσεις που έχει. Πιστεύετε ότι επειδή συνέχεια υπάρχουν αλλαγές, πόσο εύκολο είναι να είναι συνεπής και ένας λογιστής με το φόρτο που περιγράψατε προηγουμένως ότι υπάρχει απέναντι στον πελάτη, στον πολίτη ο οποίος έχει υποχρέωση απέναντι στο κράτος? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολυνομία. Ακριβώς αυτό είναι δεδομένο, ότι υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις. Είναι δεδομένο ότι το κράτος, δυστυχώς, όλα τα θέματα μηχανογράφησης τα οποία έκανε δεν είχαν σαν βάση την απλοποίηση του συστήματος, αλλά είχαν σαν βάση του να πάρουν ένα παλαιό σύστημα λειτουργίας το οποίο προσπάθησαν να το μηχανογραφήσουν. Δηλαδή μηχανογραφούσαν σε πάρα πολλές φορές το χάος και την ασάφεια. Έπρεπε και πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ή να υπάρξουν διαδικασίες απλοποίησης των θεμάτων, των διαδικασιών και μετά να υπάρξει μηχανογράφηση. Αυτή τη στιγμή και το ίδιο το κράτος είναι ανασφαλές απέναντι σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή στέλνεις κάποια στοιχεία σε ένα υπουργείο, τα στέλνεις ηλεκτρονικά και σου έρχεται μετά ως απάντηση, π.χ. στον ΟΕΔ, στείλε μου και το φυσικό αρχείο, δηλαδή ενώ το έχεις στείλει κανονικά ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, στη συνέχεια στείλε μου και σε φυσικό αρχείο, δηλαδή ξαναστείλ του πάλι φωτοτυπίες. Και μία και δύο και τρεις φορές. Δηλαδή, εμείς υστερούμε στην απλοποίηση των διαδικασιών. Για να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει μία ανάλογη μελέτη, να τροποποιηθεί κατά κάποιον τρόπο η νομοθεσία, η φορολογική ή και γενικά η διοικητική, και επιτέλους αυτά τα υπουργεία διοικητικής μεταρρύθμισης να κάνουν ουσιαστική δουλειά. Μάλιστα. Να έρθουμε στο προκείμενο τώρα. Μέχρι και το τέλος του χρόνου, ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις τις οποίες δεν πρέπει να παραλείψει ένας φορολογούμενος πολίτης προκειμένου να μην βρεθεί προεκπλήξεως και να υποστεί πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις? Θα πρέπει ο κάθε φορολογούμενος με βάση τον τελευταίο νόμο να ενημερωθεί από τον λογιστή του ποια θα πρέπει από τα αποδεικτικά στοιχεία για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης να συνοδεύονται με ηλεκτρονικές συναλλαγές, γιατί δεν είναι αρκετό μόνο να προσκομίσει αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμιακών μηχανών, αλλά θα πρέπει και ένα κομμάτι να συνοδεύεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θα πρέπει να ενημερωθεί για. Εξτρέ, δηλαδή, θα πρέπει να καταθέσει? Όχι, θα πρέπει να καταθέσει ενδεχομένως την καρτέλα από τις συναλλαγές οι οποίες έχει, ή μάλλον όταν αγοράζουμε κάτι ηλεκτρονικά παίρνουμε την απόδειξη ηλεκτρονικής πώλησης και το κομμάτι που εκτυπώνει το POS που αφορά την ηλεκτρονική συναλλαγή, να υπάρχει ένας συνδυασμός. Και για να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να έχουν εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία. Αυτό είναι η περίπτωση του κάθε ενός ποικίλη με βάση τα εισοδήματά του και με βάση την... Μέχρι ποια εισοδήματα θα χρειαστεί ο πολίτης να έχει τέτοιου είδους αποδείξεις να τις καταθέσει? Πόσο είναι το φορολόγιο? Καθώς είναι ποσοστό. Δηλαδή... Είναι ποσοστό το οποίο ποικίλει ανάλογα με αυτό που θέλει να αποδείξει. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 30%. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, είναι ανάλογα με τις ηλικίες, είναι συνταξιούχος, είναι επιχειρηματίας. Πάντως, υπάρχει και εδώ χάος, δηλαδή, επί της ουσίας, σε σχέση με να επισκεφτούν τους λογιστές τους, να πάρουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις για να αισθάνονται ασφαλείς. Και επίσης, πέρα από τις κλασικές μας υποχρεώσεις, τώρα πλέον από την αρχή του επόμενου χρόνου, έχουν ξεκινήσει δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, που είναι μια τεράστια υποχρέωση και τεράστια αλλαγή, όπου και αυτό διευρύνει τον όγκο εργασίας των λογιστικών γραφείων, όπου θα πρέπει έγκαιρα να περνάνε μέσα από το λογιστικό γραφείο όλα τα δεδομένα, να ελέγχονται, να ανεβαίνουν στο σύστημα και παράλληλα ο ίδιος ο λογιστής να του παραδίδονται οι δαπάνες του πελάτη του, τις οποίες μία-μία να τις επικαιροποιεί, ούτως ώστε αντικριστά να συμφωνεί ο πελάτης μας με τον προμηθευτή του και γίνεται μία διαδικασία τέτοια η οποία είναι σύνθετη, κουραστική και εύχομαι να πάει καλά και να έχει αποτελέσματα. Είναι πάντως ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η δεύτερη αλλαγή η οποία αφορά τους
Το σύνολο έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά και εκεί στα ασφαλιστικά περιμένουμε μια αλλαγή του νόμου για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Αλλά το πιο σημαντικό αφορά τα οικοδομικά ένσημα, όπου πλέον οι οικοδόμοι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται σαν τους μισθωτούς. Δηλαδή θα πρέπει σε ημερήσια βάση οι επιχειρήσεις που έχουν ένα οικοδομικό έργο να καταγράφουν σε ημερολόγιο τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει στο τέλος του μήνα να ενημερώνουν την επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ, και στην συνέχεια από 1η του μηνός Φεβρουαρίου θα πρέπει να συνάπτεται σύμβαση ανάμεσα στον εργάτη και τον επιχειρηματία, όχι τον υπεργολάβο, δηλαδή ο κύριος του έργου είναι ο ιδιοκτήτης. Και επίσης αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτή η υποχρέωση έχει να κάνει και στα νοικοκυριά. Δηλαδή αν ένας θέλει να κάνει μια συντήρηση στο σπίτι του, όταν απασχολεί πάνω από 2 άτομα, μπαίνει και αυτό σε αυτή την υποχρέωση του να παρακολουθεί αυτό το ημερολόγιο παρακολούθησης έργου. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλλαγές με τον νέο χρόνο και βέβαια ένα φορολογικό σύστημα μέχρι τώρα, όπως είπατε και εσείς, έχει διάφορες αντιφάσεις στο οποίο πρέπει να στρέξουμε όλοι, ούτως ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεις σε σχέση με το πώς λειτουργεί, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας του ελληνικού κράτους έχει αυτές τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις, τις συγκρουόμενες διατάξεις, και οι οποίες εκεί πέρα πρέπει να στραφεί από την πολιτεία το ενδιαφέρον, να απλοποιήσουν το σύστημα, να κωδικοποιήσουν το σύστημα, να ενοποιήσουν τους νόμους, να τους απλοποιήσουν σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και στην συνέχεια να το μηχανογραφήσουν για να έχουμε αποτελέσματα. Όταν μηχανογραφείς ένα σύστημα το οποίο είναι λάθος, θα καταλήξει σε λάθος αποτέλεσμα. Και γι' αυτό οι μηχανογραφήσεις σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν φέρει την ευκολία που περίμενε ο κάθε πολίτης και το ίδιο το κράτος. 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά το θάνατο του ιατρού Θεόφιλου Πέρου, ο οποίος καθόρισε με την παρουσία του την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα της ιατρικής στο νησί της Κο και όχι μόνο, αλλά και ολόκληρης του Δεκανήσου, ο γιος του, Γιώργος Πέρος, καθηγητής χειρουργικής, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην δημοτική τηλεόραση, εξιστορεί την πορεία ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε μέσα σε ανδείξιες συνθήκες να σπουδάσει και να καταφέρει να υπηρετήσει τους συνανθρώπους του με συνέπεια στις αξίες της Ιπποκρατικής ιατρικής και με πρωτοπόρες για την εποχή μεθόδους στη χειρουργική έδωσαν να σώσει ζωές. Ο Γιώργος Πέρος, στη δήλωσή του στο Δελτίο Ειδήσεων, τονίζει ότι οι εποχές μπορεί να άλλαξαν και η τεχνολογία να έχει φέρει επανάσταση στην ιατρική επιστήμη. Ωστόσο, η προσήλωση σε αρχές και αξίες είναι αυτή που πρέπει να χαρακτηρίζει πάνω απ' όλα το γιατρό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια εποχή που η διοντολογία της ιατρικής επιστήμης έχει παραγωνιστεί από τους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, σε ένα περιβάλλον που οι αρχές της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας υφίστανται αλλίωση και παραμηνίες, κατά το δοκούν βέβαια πάντα, ίσως είναι όχι μόνο χρήσιμο, αλλά και αναγκαίο να αναμοχλεύσουμε την ιστορική μας μνήμη. Να επαναφέρουμε τις αυθεντικές αξίες που καθόρισαν το σεβασμό στην ιατρική επιστήμη της κοινωνίας, της ιατρικής και βέβαια στους λειτουργούς που την υπηρέτησαν με αυταπάρνηση πολλές φορές και βέβαια προσφέροντας μεγάλες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Ο Θεόφιλος Πέρος υπήρξε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του, συζητώντας βέβαια με το γιο του, επίσης διαπρεπή χειρουργό-γιατρό, τον Γιώργο τον Πέρο. Μάλιστα πολλοί από εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε απόψε, ίσως να φιλοξενηθήκατε από τον κύριο Πέρο στο κρεβάτι του ιατρείου, του νοσοκομείου και του χειρουργείου.
Και βέβαια στο φιλόξενο χώρο της αδελφής του κυρίου Γιώργου Πέρου, της κόρης του Θεόφιλου Πέρου, της κυρίας Στάσας Κουτούζη. Μια πολύ όμορφη εκπομπή έχετε ετοιμάσει μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Παπαζαχαρίου για να βγει στη δημοτική τηλεόραση, που αφορά έτσι μια ιστορική αναδρομή για την μεγάλη και πραγματικά καριέρα του πατέρα σας, που έχει αφήσει εποχή ακόμα και τώρα και στις νεότερες γενιές. Ναι, αισθάνομαι καταρχήν πολύ ευτυχής για την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε μερικά πράγματα, μια αφήγηση ουσιαστικά ιστορική για το πόσο συνέβαλαν οι γιατροί της εποχής εκείνης στην δύσκολη περίοδο του πολέμου και αμέσως μετά στο επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης, που πράγματι για τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν πάρα πολύ ψηλό, τόσο που μπορούσε να συγκριθεί με εκείνα των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας. Σε αυτό θέλω να πω ότι η συμβολή του Χατζηθεμιστοκλή, του Κώστα, του γιατρού, του παθολόγου, ο οποίος βέβαια ήρθε μεταγενέστερα στην ΚΟ, ήταν πάρα πολύ σημαντική στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Εκείνος ήταν παθολόγος, αλλά βέβαια βοήθησε και συνέβαλε με την συνεργασία του με τον πατέρα μου και λόγω της συγγένειας και λόγω βέβαια της συνεργασίας στο τελικό αποτέλεσμα. Το έργο τότε το γιατρό ήταν πολύ πιο δύσκολο, λιγότερα μηχανήματα. Κοιτάξτε, το έργο των γιατρών τότε ήταν ιατρική. Δεν ήταν ανάγνωση εξετάσεων απεικονιστικών. Ο γιατρός ήταν της εποχής εκείνης που δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα αυτός ο γιατρός. Ήταν ο γιατρός ο οποίος ζούσε τον άρρωστο, ζούσε τα προβλήματα του άρρωστου, τον εξέταζε και προσπαθούσε από την κλινική εξέταση και από το εσωτερικό να βγάλει τη διάγνωση εκείνος, και γι' αυτό ξεχώριζαν οι γιατροί ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής που θα κάνανε, εάν ήταν εύστοχοι ή όχι. Σήμερα δυστυχώς οι γιατροί περισσότερο αναλώνονται στο γράψιμο, στη διεκπεραίωση ας πούμε εξετάσεων, τις οποίες φέρνει ο ασθενής μετά και γίνεται ανάγνωση του συμπεράσματος, ούτε καν πολλές φορές όλης της εξέτασης, και από εκεί κατευθύνονται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Δυστυχώς είναι τραγικό, και το λέω με την επίγνωση αυτού του που λέω, γιατί την έχω ζήσει 50 χρόνια. Εγώ πήρα πτυχίο της ιατρικής το 69 και ήμουνα μονίμως σε νοσοκομεία. Ακόμα και στρατός στο νοσοκομείο ήμουνα. Δυστυχώς οι γιατροί ζητούν εξετάσεις, και προσέξτε το αυτό, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν και τι ζητούν. Γράφουν μια εξέταση, ενώ η εξέταση πρέπει να έχει ένα ορισμένο στόχο. Να λες, κάνω αυτή την εξέταση γιατί
αναζητώ αυτό. Και τότε οι εξετάσεις θα ήταν πολύ λιγότερες και πολύ πιο αποτελεσματικές. Τι νομίζετε ότι φταίει πάνω σε αυτό, είναι το σύστημα το... Φταίει η κακή εκπαίδευση των γιατρών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό είναι που πολύ θέτεται σημαντικό και, το λέω και προβληματίζει και γιατί συμμετείχα κι εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Σχεδόν σε όλη μου τη σταδιοδρομία ήμουνα σε νοσοκομεία που εκπαιδεύανε και ένα μεγάλο διάστημα υπάρχει και παρόλο που υπάρχει έτσι η εξειδίκευση πλέον των γιατρών. Η εξειδίκευση όπως αναφέρω και στη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Παπαζεχαρίου, δυστυχώς είναι βέβαια καλή γιατί η γνώση της ιατρικής είναι τόσο μεγάλη σήμερα χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιολογίας που δεν μπορεί να την ξέρει κάποιος μόνος του. Και γι' αυτό έχουμε τις ειδικότητες και τις υποειδικότητες, ειδικότητα της ειδικότητας. Αλλά αυτό δεν φταίει αυτό. Βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια ότι οι γιατροί δεν έχουν σφαιρική εικόνα του ανθρωπίνου σώματος και γίνονται πάρα πολλές παραλήψεις συχνά. Άνθρωποι που έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα πάνε στον ειδικό και δεν τον εξετάζει τον άρρωστο συνολικά και έτσι ξεφεύγει το... ένα άλλο πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια από όλη μου την σταδιοδρομία. Μπορεί να έχω κάνει και εγώ τέτοια σφάλματα. Αλλά γιατί μας έρχεται έτοιμη διάγνωση. Αλλά το ότι παραγγέλνουν εξετάσεις πάρα πολλές χωρίς να ξέρουν τι ζητούν είναι θέμα εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να παραγγείλει μια εξέταση εάν δεν ξέρει τι αναζητά από αυτήν την εξέταση, τι περιμένει. Μπορεί να μην το βρει, αλλά να ξέρει ότι παραγγέλνω μια ακτινογραφία θώρακος ή μια αξονική θώρακος ή κάτι, γιατί υποπτεύομαι ότι κάτι υπάρχει εκεί. Αλλά όχι κάνει μια εξέταση από τα νύχια ως την κορφή και να δούμε αν υπάρχει κάτι. Γιατί έτσι γίνεται κατάχρηση των εξετάσεων, η οποία έχει και συνέπειες στον οργανισμό, γιατί αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος δεν οφείλει να παίρνει ακτινοβολία χωρίς λόγο. Εάν υπάρχει λόγος, κοιτάξτε, οι εξετάσεις έχουν δύο στόχους. Το ένα είναι για να βρεις την αιτία από τι πάσχει ένας άρρωστος και είπαμε αυτό το καθοδηγεί ο στόχος. Η υπόνοια που έχεις αφού πάρεις το ιστορικό του άρρωστου και αφού τον εξετάσεις. Και αυτή είναι η πρώτη. Και η δεύτερη βέβαια... εξέταση η οποία μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη ανάλογα με το πρωτόκολλο και την πάθηση, μπορεί να είναι κάθε 3 μήνες, μπορεί να είναι κάθε 6 μήνες, καμιά φορά και πιο συχνά, είναι για την παρακολούθηση. Θεωρείτε ότι ένας ασθενής είναι καλό να επισκέπτεται περισσότερους από έναν γιατρό ή θα πρέπει να δείξει μια εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό για να μην υπάρχει αυτή η σειρά από εξετάσεις? Δυστυχώς σήμερα οι παθολόγοι, οι γιατροί που εξετάζουν τον άρρωστο συνολικά είναι πάρα πολύ λίγοι. Και υποχρεωτικά ο άρρωστος πρέπει να έχει ένα γιατρό που να τον εμπιστεύεται. Έναν γιατρό παθολόγο, ο οποίος... αφού μελετήσει τα προβλήματα θα τον κατευθύνει στην ειδικότητα η οποία θα κοιτάξει πια στο βάθος. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μια ειδικότητα για κάθε όργανο. Η Σέβη Μπίλη, κυρίες και κύριοι, νέα πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πρώτη επιπροεδρίας της εκδήλωσης, πραγματοποιείται το Σάββατο σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και πρόκειται για την εκπαιδευτική μερίδα με τίτλο «Πού κρύβονται τα δικαιώματα». Καλημέρα σας, κύριε Μπίλη. Είστε η νέα πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη δράση επί της προεδρίας σας που διοργανώνετε. Ναι, ως σύστατο Δέλτα Σίγμα είναι η πρώτη δράση που οργανώνουμε και ελπίζουμε κιόλας να πάει καλά. Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων δύο σχολείων, έτσι. Ναι, έχουμε μια χορηγία από το 2ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο, από τους γονείς. Απλά θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να συμμετέχουν, γιατί είναι μια ημερίδα που δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, οπότε και ως γονείς είμαστε όλοι μαζί, καλούμαστε όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε αυτήν εδώ την ημερίδα. Πού είναι κρυμμένα τα δικαιώματα των παιδιών? Ένας τίτλος που κρύβονται. Ένας τίτλος που μας
παραπέμπει σε ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο ίσως κάποιοι εσκεμμένα το αγνοούμε, δεν το υπολογίζουμε. Γιατί αυτός ο τίτλος, γιατί είναι κρυμμένα τα δικαιώματα των παιδιών? Είναι κρυμμένα. Καταρχήν ο τίτλος, να πω ότι είναι εμπνευσμένος και από ένα βιβλίο της Μαρίζα Ντεκάστρο, να το πούμε και αυτό. Τα δικαιώματα των παιδιών κάποιες φορές, ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι δεν δικαίωμα στη διαφορετικότητα, δικαίωμα. Βλέπουμε ότι είναι κρυμμένα, δεν υπάρχουν στην επιφάνεια. Τα προσπερνάμε. Ως εκπαιδευτικός, φαντάζομαι και από την εμπειρία που έχετε με τους συναδέλφους σας, υπάρχουν κυρίως ό,τι αφορά την διαφορετικότητα, και επειδή στην περιοχή μας έχουμε και παιδιά τα οποία είναι από άλλες χώρες και τα λοιπά, τμήματα ένταξης, πόσο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτά τα παιδιά και τι συμπαράσταση βρίσκουν από τους γονείς, ή σε πόσες περιπτώσεις και οι ίδιοι γονείς ίσως να δημιουργούν πρόβλημα εξαιτίας αυτού? Ναι, κοιτάξτε, διαφορετικότητα γενικά δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά που έχουν καταγωγή από άλλη χώρα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή περικλεί διαφορετικότητα στην εμφάνιση, διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης, διαφορετικότητα στη συμπεριφορά. Είναι κάτι το οποίο το σημερινό σχολείο καλείται να το αντιμετωπίσει και να νιώσουμε όλοι, να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός, και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να τον κοροϊδεύουμε και να μην τον υποστηρίζουμε. Δηλαδή όλοι είμαστε ίσοι και διαφορετικοί. Τώρα σε σχέση με τους γονείς και το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν αυτό να το περάσουν και μέσα από το μάθημά τους, οι ίδιοι από τη συμπεριφορά τους, πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά, και προσπαθούν όλα να τα περιβάλλουν με αγάπη. Επομένως όλο αυτό νομίζω ότι... Σας ρωτώ γιατί οι παρεμβάσεις καμιά φορά γονέων δεν αφήνουν τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί το θέμα με τη λεπτότητα που... που υπάρχει. Αυτό είναι ακριβώς το ερώτημα, και αν αυτό το πράγμα είναι κάτι μέσα στην ημερίδα, ένα ζήτημα που θα συζητηθεί. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι όπου και οι σύλλογοι γονέων, επειδή θα πούνε δύο λόγια, βεβαίως είναι κάτι που θέλουν να θίξουν για τη συνεργασία εκπαιδευτικού και δασκάλου, ότι όλοι είμαστε εδώ πέρα για τα παιδιά μας, με αγάπη πορευόμαστε και μέσα από τα λάθη μας για να βρούμε τη σωστή πορεία. Εννοείται ότι δεν είμαστε... Φυσικά η εκπαίδευση αφορά όλους, και η ελληνική παιδεία όσους εντάσσονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθήσαμε προηγουμένως και την πρόβα μιας της παράστασης που θα γίνει, η οποία έχει ένα σχετικό θέμα, ένα σκέτς που παρακολουθήσαμε. Θίγει και το προσφυγικό μέσα σε αυτό, και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ειδικά εδώ στην κοινωνία της ΣΚΟ το έχουμε βιώσει, και είναι κάτι που πρέπει να το αγγίξουμε, να το αντιμετωπίσουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλληλεγγύη λοιπόν, και ειδικά τις μέρες που έρχονται, που είναι μέρες, μέρες γιορτής αγάπης, και αγάπης. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους γονείς που προφανώς προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν την ημερίδα, εκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα? Τους καλούμε γιατί χρειαζόμαστε τη συνεργασία τους για να λειτουργούμε και εμείς σωστά. Πρέπει να είμαστε μια ομάδα, γιατί μόνο έτσι και για το ίδιο το παιδί, μόνο αυτό είναι το καλό του, και έτσι θα προχωρήσει και στην εκπαίδευση και στη συμπεριφορά, και να γίνει ένας σωστός πολίτης αύριο μεθαύριο, όταν θα βγει στην κοινωνία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μηνύματα υπέρ της αγάπης, αλληλεγγύης και κατά του ρατσισμού. Η παράσταση που ετοιμάζουν τα παιδιά για τη γιορτή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Τα σκέτς που παρακολουθούσαμε τυχαία στην πρόβα σήμερα ήταν συγκινητικά. Ήρθαμε στο σχολείο βέβαια για μια άλλη δουλειά, αλλά ήμασταν στην ευχάριστη, σας πετύχαμε σε μια πολύ ευχάριστη στιγμή που γινόταν οι πρόβες για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Παρακολουθούσαμε το σκέτς των παιδιών και από ό,τι διακρίναμε έχει έναν χαρακτήρα τελείως διαφορετικό, μιας και μέσα από αυτό προσπαθείτε να δώσετε το μήνυμα της αλληλεγγύης που πρέπει να έχουν τα παιδιά με τα προσφυγόπουλα. Ακριβώς. Έτσι το κατάλαβα. Βεβαίως, εμείς σαν κεντρικό θέμα έχουμε το παιδί. Το Χριστούγεννα συνδέονται άμεσα με το παιδί. Η γιορτή μας είναι αφιερωμένη λοιπόν στα παιδιά και στα δικαιώματά τους. Κάνουμε μία αναδρομή στα Χριστούγεννα παλαιών εποχών, ξεκινώντας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μικρασιατική καταστροφή και σύγχρονα Χριστούγεννα. Τα παιδιά πώς το αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί έχει σημασία να... Κοιτάξτε, πριν βγούμε να κάνουμε το θεατρικό, έχει γίνει μια προεργασία της γιορτής όλης, οπότε κατανοούν κάποια πράγματα και συμμετέχουν με πολύ χαρά και με κόπο βέβαια. Έχουν παιδιά εδώ τα οποία είναι από άλλες πατρίδες? Έχουμε παιδιά και νομίζω ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά στο χώρο αυτό. Τα κείμενα ποιος τα επιμελήθηκε? Τα κείμενα αρχικά είναι από ένα βιβλίο του κυρίου Παπαθεοδόρου, το οποίο οι δασκάλες της πρώτης καθίσαμε και προσπαθήσαμε και επεξεργαστήκαμε. Τα επεξεργαστήκατε, το κάνατε ένα σενάριο και έτσι... Και το φτιάξαμε στα δικά μας τα δεδομένα και τα δεδομένα του νησιού μας και της καθημερινότητας του νησιού μας. Πότε γιορτή σας? Στις 19 του μηνός. Με το καλό, καλή σου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Η Ιερά Μητρόπολη Σκόου και Νησίρου προσκαλεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Οικού Ευγυρίας ο Άγιος Νεκτάριος. Για να αισθανθούμε, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, το μήνυμα των Χριστουγέννων, να δώσουμε χαρά στους συνανθρώπους μας, να προσφέρουμε την αγάπη που οφείλουμε ένας στον άλλον και να ζεστάνουμε τις καρδιές μας και τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος δρόμος από τον Σύλλογο Δρομέων της ΣΚΟΟ για τη συγκέντρωση των δώρων και τροφίμων για το γυροκομείο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα στις 3 μετά το μεσημέρι. Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη Σκόου και Νησίρου γνωστοποιεί στους ευσεβείς και Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολαίων, ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Γεωργίου Βασών Καρπάθου, θα εξομολογεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στην πόλη της Σκόου με πρόγραμμα συγκεκριμένο σήμερα από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως και τις 2 μετά το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5 έως και τις 9 το βράδυ, την 5η 19 από το πρωί στις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Πλούσιες κυρίες και κύριοι, οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και ποικίλες εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο που διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ της ΟΑΚΟ, όπως αναλυτικά αναφέρεται η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού Σεβή Βλάχου. Επιγραμματικά πρόκειται για την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τη συναυλία με τον τενόρο Μπάμπη Βελισάριο και τη σοπράνο Μαριάννα Ζάχου στο Κινηματοθέατρο Ορφέας. Το Σάββατο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ζαχαροπλαστική με άρωμα Χριστουγέννων συντονίζει Ήρω Ιωαννίδου στην πλατεία Καζούλη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να πούμε στο 22-42-0-25-316. Το Σάββατο επίσης στις 3 το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο Πηλί και στις 3.30 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στην Αντιμάχια, στις 4 Κάλαντα στις γειτονιές της ΣΚΟ με τη Φιλαρμονική και της Δημοτικής Κοινότητας της ΣΚΟ. Επίσης την ίδια ώρα στις 4 περίπατος Αγάπη στην Αντιμάχια, στην Πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Στις 5 επίσης το Σάββατο Άναμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Πηλί, στο Αμανιού και στις 5.30 Άναμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στον Άγιο Γεώργιο στο Πηλί. Στις 6 Άναμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στον Άγιο Νικόλο στο Πηλί, στις 6.30 Άναμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Αντιμάχια. Πάμε να την ακούσουμε. Στις δράσεις του ΔΟΠΑΒΣΕ και να ξεκινήσουμε από το τι υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο στην ατζέντα σας. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός με τη βράβευση του ωραιότερου διάκοσμου βιτρίνες καταστήματος και εξωτερικού χώρου οικίας λήγει αύριο. Αύριο Παρασκευή 13 του μήνα. Οπότε όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν μπορούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι να στείλουν τις συμμετοχές τους. Είναι πολύ απλό, Μαρία μου. Βγάζουμε 3 φωτογραφίες, είτε νυχτερινή λήψη, είτε την ημέρα, τη βιτρίνα μας ή τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας και τις στέλνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών, dopavs@kos.gr. Υπάρχει συμμετοχή επαγγελματιών? Υπάρχει, αν και θα μπορούσε να είναι περισσότερη, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι βιτρίνες μας όλο και περισσότερο στολίζουν. Και αυτός ήταν ακριβώς και ο στόχος μας, να παροτρύνουμε τους επαγγελματίες να ομορφύνουν τις βιτρίνες τους, γιατί και η διαδικασία είναι όμορφη, να στολίσουμε για να νιώσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά και το αποτέλεσμα αισθητικά ομορφαίνει ολόκληρη την πόλη μας.
Ο διαγωνισμός αφορά και τους ιδιώτες στα σπίτια, γιατί μιλήσετε για διάκοσμο εξωτερικό. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν να παροτρύνουμε και όλους τους πολίτες. Θέλουμε εξωτερική φωτογραφία λοιπόν από το σπίτι. Μπαλκόνι είναι αυτό, αυλή είναι, οτιδήποτε θελήσουν. Και αυτό τρεις φωτογραφίες πάλι. Και θα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Θα υπάρχει η επιτροπή μας, η οποία θα αξιολογήσει όλες αυτές τις συμμετοχές και θα προκρίνει τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες. Αυτές θα μπουν σε διαδικτυακή ψηφοφορία από την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τα βραβεία θα τα δώσει το κοινό μας. Οπότε να είστε έτοιμοι μόλις δημοσιευθούν να ψηφίσουμε το καλύτερο. Και να πω βέβαια ότι είναι μεγάλη και χαρά και τιμή μας ότι η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους που είναι ειδικευμένοι, που έχουν τα πτυχία, έχουν τις τυπικές και ουσιαστικές γνώσεις για να προκρίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής του ΤΕΚΟ, ο Γιώργος Χρυσουλάκης, είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η Ζέτα Ιτσεφπανλή, και είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ΚΟΕΡΜΗΣ, ο Πασχάλης Σοβρακίδης. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, μιας και το πρόγραμμα έχει πολλές εκδηλώσεις. Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια σε ό,τι αφορά το κομμάτι και ειδικά με τα παζάρια, και αν ο καιρός θα είναι άσχημος, τι ακριβώς θα γίνει? Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα των Ιπποκρατίων. Ξεκινάμε από αύριο Παρασκευή. Έχουμε εκδηλώσεις πολιτιστικές, Μαρία μου, που έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα αύριο, ο περίπατος αγάπης στην αντιμάχια. Όπως το λέει και ο τίτλος του, είναι ένας περίπατος μέσα στο χωριό, όπου συμμετέχουν μαθητές, φορείς, σύλλογοι και απλοί πολίτες, και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα έσοδα θα αποφασίσει η κοινότητα μαζί με τους τοπικούς φορείς που θέλουν να τα διαθέσουν. Είναι κάτι που γινόταν και τα παλαιότερα χρόνια, και με μεγάλη χαρά ο πρόεδρος της κοινότητας αντιμάχιας και όλο το κοινοτικό συμβούλιο το επαναφέρουν, και με ευχαρίστηση και εμείς και χαρά το υιοθετήσαμε στο πρόγραμμά μας. Και επειδή είπαμε για κοινωνικό χαρακτήρα, να πω ότι και την προηγούμενη Παρασκευή, για παράδειγμα, στη θεατρική παράσταση με το μικρό Βορρά, οι μήνες, που ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά και τους γονείς, εκεί επειδή είναι δωρεάν εκδηλώσεις, αντί εισιτηρίου λοιπόν είχαμε κάνει κάλεσμα να συλλέξουμε τρόφιμα, να συλλέξουμε διάφορες τσάντες έτσι, με διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία φέτος τα δώσαμε στην αδελφότητα, στον Άγιο Ιωάννη ο Ναύκληρο, για να τα δώσει εκείνη όπου θέλει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Συνέχεια των παζαριών και τα ανάματα δέντρων, τα οποία θα γίνουν και στις υπόλοιπες κοινότητες και στα χωριά. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Προηγουμένως όμως να συνεχίσω να πω ότι μια άλλη δράση που δείχνει την ευαισθησία των επαγγελματιών του νησιού μας, Μαρία μου. Ο επιχειρηματίας ο Γιώργος ο Τσακυρίδης, που έρχεται με το Λούνα Πάρκ στην είσοδο της πόλης μας, στο Μαρμαρωτό, μας προσκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε ότι θέλει να δώσει κάτι ως ανταπόδοση στην κοινωνία της ΚΟ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, να δώσει ένα δώρο σε όλα τα παιδιά. Τι δίνει λοιπόν? Δίνει δωρεάν ένα κουπόνι για ένα παιχνίδι. Και αυτό θα το διαθέσουμε σε 4.000 και πλέον παιδιά. Τα κουπόνια θα μοιραστούν στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά σχολεία και στα ειδικά σχολεία σε όλο το νησί. Είναι μια προσφορά, έχει τη σημασία της, έχει την αξία της, γιατί μπορεί να ζούμε, όπως είπαμε, στην κότη της ευημερίας, του πλούτου έτσι και της ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και οικογένειες που δυσκολεύονται, και ακόμα και αυτό το δωράκι με το 2,5 ευρώ που κοστίζει το κάθε παιχνίδι, μπορεί μια οικογένεια που έχει 2-3 παιδιά να μην μπορέσει να το κατορθώσει, να το εξασφαλίσει για τα παιδιά της. Άρα λοιπόν αυτή η προσφορά πιάνει τόπο και χαιρόμαστε, γιατί ακριβώς έρχεται να κουμπώσει με τη δική μας φιλοσοφία, ότι ναι, οι επιχειρηματίες που ζουν, που δραστηριοποιούνται εδώ στην ΚΟ, είτε έρχονται περιστασιακά είτε μόνιμα και κερδίζουν και έχουν όφελος από την κοινωνία μας, μπορούν και πρέπει και με την παρότρινση τη δική μας να δίνουν και στα παιδιά μας κάτι, να δίνουν και στην κοινωνία κάτι. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη, υπάρχουν προβλήματα. Ας δείξουμε λοιπόν το κοινωνικό μας πρόσωπο, έστω και με αυτή την μικρή προσφορά. Που μπορεί να είναι μικρή προσφορά για ένα παιδάκι, αλλά για τον επιχειρηματία έτσι, για 4.000 παιδιά να του κάνει. 4.000 εισιτήρια, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη, οπότε αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όπως είπες, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τα ανάματα των δέντρων και τα χριστουγεννιάτικα παζάρια έχουν την τιμητική του, γιατί έχουμε να πάμε στο Πυλί, στην Αντιμάχια, στο Ζυπάρι και στην Καρδάμενα.
Έχουμε ανακοινώσει τις ώρες και τις ημέρες με βάση το πρόγραμμα των κοινοτήτων, αλλά είμαστε και σε επιφυλακή λόγω βροχής. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, το πυλί είναι να γίνει το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Συνεννοηθήκαμε όμως με τον πρόεδρο και είπαμε ότι σε περίπτωση βροχής το παζάρι θα μεταφερθεί στο δημοτικό σχολείο στο πυλί. Η αντιμάχια ήταν να γίνει το Σάββατο, όμως επειδή ο καιρός είναι βροχερός όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχει αποφασιστεί πάλι από τον πρόεδρο και όλους τους φορείς να μεταφερθεί την Κυριακή. Άρα δηλαδή αυτά τα δύο παζάρια δεν θα αναβληθούν αν ο καιρός είναι χάλια, θα γίνουν σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό, και θα πάει λοιπόν της αντιμάχιας από Σάββατο, θα πάει Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε δει ότι βελτιώνεται κάπως ο καιρός, οπότε μένει ως έχει το πρόγραμμα. Δηλαδή η Κυριακή 2 το μεσημέρι είναι το παζάρι στο Ζιπάρι και το απόγευμα στο Θεατράκι και από κάτω άναμα του δέντρου. Και την Κυριακή 4 απόγευμα παζάρι στην Καρδάμενα και ακολουθεί πάλι το άναμα του δέντρου. Εκεί θα έχουμε πάλι και τις φιλαρμονικές μας και Κο και Ηρακλειδών. Θα έχουμε βόλτες με το τρενάκι, θα έχουμε τον Τζόκερ και φυσικά η κάθε κοινότητα με όσους φορείς συνεργάζεται, με μουσικές σχολές, με χορευτικά, με πολιτιστικούς συλλόγους, θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα. Και φυσικά έχουμε και στο πρόγραμμά μας την Κυριακή 4 η ώρα το απόγευμα το άναμα του δέντρου στο γυροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και Νησίρου. Μια παραδοσιακή έτσι, εκδήλωση που όλος ο κόσμος αγκαλιάζει και συμμετέχει. Και οφείλουμε να το στηρίζουμε το γυροκομείο και την προσπάθεια του Μητροπολίτη μας, γιατί είναι συμπολίτες μας, είναι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που μας έχουν ανάγκη και μπορούμε όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να βοηθάμε. Να βοηθάμε όπως μπορούμε. Να επανέλθουμε όμως και λίγο πριν, την Παρασκευή το βράδυ, έχουμε μια ξεχωριστή συναυλία με τον τενόρο τον Μπάμπη Βελισσαρίου, 7 η ώρα το βράδυ στον Ορφέα, που θα μας μαγέψει. Ξεχωριστή εκδήλωση. Ξεχωριστή εκδήλωση που θα δώσει έτσι μια χριστουγεννιάτικη λάμψη με κάλαντα, με τραγούδια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο. Δωρεάν, ναι. Είναι δωρεάν. Θέλουμε να γεμίσει ο Ορφέας, θέλουμε να τιμήσουμε τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Είναι τενόρος, είναι σοπράνο, είναι κλασική μουσική. Μπορούμε να τη στηρίξουμε. Νομίζω έχουμε το κοινό που ακούει και αυτή τη μουσική. Είναι μια επιλογή που άξιζε να έχουμε τα Χριστούγεννα και στην πόλη μας και στο νησί μας, που είναι κάτι το διαφορετικό. Και μετά πάμε το Σαββατοκύριακο για τους μικρούς μας φίλους. Τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές των γιορτών, οπότε τους αξίζει κάτι παραπάνω. Το Σάββατο το πρωί, λοιπόν, 10.30 με 12 στην πλατεία Καζούλη, θα έχουμε το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με την μπάστρη σέφη Ρο Ιωαννίδου, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί που το αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε δει τη δουλειά της να ξεχωρίζει και με μεγάλη χαρά και τιμή λοιπόν τη φιλοξενούμε στα Ιπποκράτεια. Εκεί με τους μικρούς ζαχαροπλάστες θα φτιάξουν διάφορα γλυκάκια και σε περίπτωση και εκεί που έχουμε βροχή, εναλλακτική λύση είναι να πάμε στο Χάνι. Μετά την Κυριακή το πρωί, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, επίσης ένας πολύ δραστήριος φορέας που είναι πολύ κοντά στα παιδιά με εκπαιδευτικές δράσεις, θα κάνει ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ξεκινάει στις 11 το πρωί και θα γίνει στην καρδιά της πόλης μας. Την Κυριακή το πρωί επίσης στην πλατεία Κονίτσης θα έχουμε και εκεί πολύ μουσική και χορό. Γιατί θα έχουμε τις σχολές χορού του νησιού μας. Μελίτα Κανταρζή, Ελένη Δρόσου, Αγγελική Φουρτούνη και Αποστολή Ατσαμπουνιάρη θα μας φέρουν τους χορευτές τους για να μας παρουσιάσουν ένα δύο χορευτικό πρόγραμμα βασισμένο έτσι σε χριστουγεννιάτικα δρόμενα. Και εκεί είναι ελεύθερη είσοδος, μπορούν να το απολαύσουν όσοι θα είναι κάτω στο κέντρο της πόλης, που θα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε θα υπάρχει έτσι ζωντάνια και εορταστική διάθεση. Νομίζω ότι είναι πλήρες τα Παρασκευά Σαββατοκύριακα με πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν όλη την οικογένεια. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε, όπως είπαμε, να βρει η οικογένεια διεξόδους με ποιοτικές δράσεις, να κατέβει στην πόλη, να κατέβει στα χωριά, στις πλατείες και να καταλάβουμε το πνεύμα του Χριστουγέννου. Επίσης, να μείνουμε στις πολιτικές εκδηλώσεις της περίοδου αυτής. Πλούσιο μουσικό τετραήμερο εκδηλώσεων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στην ΚΟ από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου με συνδιοργανωτή του Δήμου της Ιωακώς, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην Κάζα Ρωμάνα, στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ιπποκρατίων, την Κυριακή στις 11 το πρωί, συναυλία με το Κουαρτέτο Εγχόδρορδων Αθηνών. Της απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο 22-42-025-316 6.30 το απόγευμα μέχρι και τις 8. Οι εκδηλώσεις για τα σχολεία και για τα παιδιά, αλλά και ενήλικες, θα ακολουθήσουν στις 18 του μήνα. Τετραήμερο εκδηλώσεων με την Κρατική Ορχήστρα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια αλλά και με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Πλούσιες εκδηλώσεις. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μία αναφορά για το τι ακριβώς περιλαμβάνεται.
υψηλού επίπεδου ποιοτικές εκδηλώσεις με μουσική από τους καλύτερους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε για άλλη μια χρονιά στην ΚΟ. Μια ενέργεια που έχει προηγηθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις του ΔΟΠΑΒΣ με πολύ καλά αποτελέσματα. Και είναι χαρά μας και τιμή μας που είχαμε ξανά την πρόταση να τη φιλοξενήσουμε φέτος στα Χειμερινά Ιπποκράτεια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναυλία. Ανοίγει τις πύλες της η Κάζα Ρωμάνα. Ευτυχή στην κυρία Μαρία μου να ξαναδούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Τους αρχαιολογικούς μας χώρους να πάμε εκεί. Σε μια όμορφη συναυλία, 11 η ώρα το πρωί. Θα αντιθούμε ζεστά βέβαια, γιατί ο χώρος είναι ημιυπαίθριος, το γνωρίζουμε όλοι πως είναι. Αλλά μόνο ο χώρος που εμπνέει τόσο πολύ, έτσι νομίζω θα μας αποσύρει. Είναι ο κατάλληλος χώρος για μια τέτοια εκδήλωση. Τι πρέπει να σημειώσουμε όμως, γιατί ήδη το έχουν δει ανεστημένο στο διαδίκτυο αυτό το δελτίο τύπου και έχουμε ήδη δηλώσεις συμμετοχής. Επειδή ο αριθμός είναι περιορισμένος, η είσοδος είναι ελεύθερη μεν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε ακόμα, γιατί έχουμε λίγες θέσεις, παρακαλώ σπεύσατε να κλείσετε θέσεις για αυτή τη συναυλία. Το κλείσιμο των θέσεων πώς γίνεται? Θα πάρετε τηλέφωνο στο ΔΟΠΑΒΣ 25316 ή με mail στο dopavs@kos.gr και θα δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας με πόσες θέσεις θέλετε να κλείσετε. Εκτός από τη συναυλία, τι ακριβώς περιλαμβάνονται, αν υπάρχουν και εκδηλώσεις που αφορούν τα παιδιά? Βέβαια, έχουμε εκπαιδευτικές δράσεις στο χειμερινό κινηματογράφο Ορφέα, ειδικά προσαρμοσμένη συναυλία αλλά και σεμινάριο από τους μουσικούς για τα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα 9 με 11.30 το πρωί θα έρθουν τα δημοτικά σχολεία από το Πυλί, το Ζυπάρι και την Καρδάμενα και το δεύτερο και τέταρτο της Πόλεως ΚΟ. Επίσης, θα γίνει και την Τρίτη αυτό, 10 με 12.30 το μεσημέρι και θα απευθύνεται στους μαθητές του 3ου, 5ου, 6ου και 7ου δημοτικού σχολείου. Και ταυτόχρονα την Κυριακή το απόγευμα θα γίνει και ένα σεμινάριο για τη φιλαρμονική μας, για τους μουσικούς της φιλαρμονικής του Δήμου ΚΟ. Και το ωραίο επίσης είναι ότι την Τετάρτη, την τελευταία ημέρα των δράσεων, θα επισκεφθεί και την Ίσυρο, γιατί χρηματοδοτείται από την περιφέρειά μας και μιλήσαμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο Κάλιστο Διακογεωργίου και του πρότεινα ότι εφόσον είμαστε επαρχείο ΚΟ Ισύρου και είναι και υπό την ομπρέλα της περιφέρειας, καλό θα ήταν να πάμε στην Ίσυρο και φυσικά το δέχτηκε με αγάπη, με πολύ μεγάλη προθυμία και έτσι θα είναι ένα δώρο λοιπόν από το Δήμο ΚΟ και την περιφέρεια προς την Ίσυρο να απολαύσουν και εκείνη έτσι μια ποιοτική ωραία συναυλία. Και τη Δευτέρα επίσης το απόγευμα θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία στον Ορφέα από το σύνολο Χάλκινο Πνευστών και Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στις 5 το απόγευμα. Άρα λοιπόν είναι ένα τετραήμερο πολύ πλούσιο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι αγαπημένη, είναι ποιοτική. Οπότε καλούμε όλους τους φίλους της μουσικής να το απολαύσουν, να τιμήσουμε την παρουσία τους αυτές τις εκδηλώσεις. Τα παραδοσιακά κάλαντα τώρα της ΚΟ και της Νησίρου με την χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Μια έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως πριν από 2 χρόνια σε CD. Είναι επίκαιρος ο ποτέ, καθώς ο κατεχισμός από μουσικές και τραγούδια που δεν έχουν σχέση με τον τόπο και τη χριστουγεννιάτικη παράδοσή μας, μας κατακλείζουν κυριολεκτικά, σβήνοντας το χρώμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Yeah.
Κύριε Γαβρέλη, οι μέρες που είναι, θυμηθήκαμε και βέβαια είναι καλά να το επαναφέρουμε και στην επικαιρότητα την πολύ ωραία δουλειά που έκανε που κάνατε εσείς προσωπικά και βέβαια τα παιδιά της χοροδίας του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου με τα παραδοσιακά κάλαντα. Μάλιστα ήταν μια έκδοση σε CD την οποία υποστήριξε η Ιερά Μητρόπολη Σκόου και Νησίρου. Είχαμε κάνει τότε το ρεπορτάζ και να σας πω γιατί σας ρωτάω, γιατί υπήρξε πάρα πολύ κόσμο στο παζάρι που με ρώτησε γι' αυτό, μου λέει, γιατί δεν ακούγονται τα παραδοσιακά κάλαντα που υπάρχουν ηχογραφημένα. Ήθελα να ξέρω την τύχη του CD από τότε μέχρι τώρα, πώς εξελίχθηκε και αν είναι ένα υλικό εντός εισαγωγικών εν ενεργεία. Παρά το ότι ρωτάτε εμένα και πιθανόν θα έπρεπε να ξέρω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω για την τύχη τους. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, το CD αυτό φτιάχτηκε με πρωτοβουλία, παρότρινση του Μητροπολίτη μας, του κ. Ναθαναήλ. Ξανά θα τον ευχαριστήσουμε που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, κράτησε αρκετά αντίτυπα η Μητρόπολη για να τα διανύμει. Πήραμε και εμείς για να δίνουμε σε όσους θεωρούμε. Τώρα, το αν τα ακούγονται στο παζάρι ή δεν ακούγονται. Δεν είναι ότι με το παζάρι, εννοεί οι εκδηλώσεις και επειδή είναι ένα αρχιακό υλικό που διασώζεται μέσα από αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν διδάσκεται ακόμα στη χοροδία αυτή τη κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Η αλήθεια είναι ότι το ευρύτερα νοούμενο παραδοσιακό τραγούδι προσπαθούμε να το περνάμε στα παιδιά μας. Έτσι. Φέτος, αν με ρωτήσετε, στα παραδοσιακά κάλαντα, όχι, δεν τα διδάξαμε φέτος. Τα κάναμε χτες, πέρυσι. Το πιο πιθανό να τα κάνουμε και του χρόνου. Αλλά γενικά η υπόθεση παραδοσιακό τραγούδι είναι κάτι το οποίο ναι, σίγουρα είναι σε περίοπτη θέση στις επιλογές μας. Να θυμίσουμε τι περιείχε σε σχέση με τα κάλαντα. Ναι, είχε κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων και Λαζάρου από ΚΟ, την πόλη της ΚΟ εννοώ. Καρδάμενα αντιμάχια που βρήκαμε και Νήσυρο. Αυτά ήταν. Και ήταν βέβαια μελωδικά κομμάτια σε παραδοσιακό, σε το πολλαλιά ο στίχος τους. Ναι, 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 και οι μελωδίες ήταν εξαιρετικές. Δεν τις ήξερα όλες. Χρειάστηκε να ρωτήσω για έρευνα, χρειάστηκε έρευνα. Πάντως ήταν κάτι που μας γοήτευσε η αλήθεια. Εντάξει, δεν προσδοκούμε να ακούσουμε τα παιδιά να τα λένε τα κάλαντα στους δρόμους, μόλον ότι έτσι, μια κρυφιοθέληση θα την έχουμε. Αλλά όχι ότι περιμένω κιόλας ότι θα τα πούνε. Φαντάζομαι ότι θα λένε τα κάλαντα τα σύγχρονα, ας τα πούμε έτσι. Που μακάρι να τα πούνε και αυτά, γιατί έχω μια αίσθηση ότι σιγά σιγά τα παιδιά έχουν πάψει να τα λένε τα κάλαντα. Ναι, έχεις αυτή την εντύπωση. Έχω μια τέτοια μικρή εντύπωση. Όμως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, είναι ένα. Γι' αυτό το ανενεργό υλικό, να αξιοποιηθεί από συλλόγους, από χοροδίες. Ναι, σιγά σιγά υπάρχουν σχήματα, γίνονται παραστάσεις στα σχολεία, ιδιαίτερα τώρα τις γιορτές. Και καλό είναι να τα θυμηθούμε αυτά. Ναι, ναι, και μπορούν, ναι, να προστρέξουν, ναι, μπορούν να προστρέξουν στο CD αν θέλουν να θυμηθούν κάποια λόγια ή κάποια μελωδία. Η ομορφιά στα κάλαντα είναι να τα ψάλει. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει ή όποιος αισθάνεται ότι έχει μια δυσκολία μπορεί να προστρέξει σε αυτά. Εδώ είμαστε να του δώσουμε και το υλικό αν χρειαστεί. Η ουσία είναι πάντως να θέλει να τα ψάλει. Ας το ψάλουμε λοιπόν. Έτσι. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές. Διανομή ειδών διατροφής κοινωνικού παντοπολίου Περιφερειακής Ενότητας ΚΟ Νησίρου και σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες οι οποίοι ήδη έχουν καταθέσει την απαραίτητη αίτηση τα δικαιολογητικά και κατόπιν ελέγχου από αρμόδιους υπαλλήλους, έχουν ήδη λάβει την απόφαση ένταξής τους στο πρόγραμμα Τρόφιμα. Θα διανεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οι δικαιούχοι λοιπόν του κοινωνικού παντοπολίου της Περιφερειακής Ενότητας της ΚΟ Νησίρου πρέπει να προσέρχονται με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας για να παραλάβουν τα είδη που δικαιούνται σε εργατικές πολυκατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή Ιμπράτη Σούτσι, δηλαδή στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ίκυμα, που ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Την Πέμπτη σήμερα ξεκίνησε, 12 του μήνα, και θα συνεχιστεί από την αύριο Παρασκευή, 13, την Δευτέρα στις 16, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 του μήνα, από τις 9 το πρωί έως τις 11 θα γίνεται η παράδοση των τροφίμων. Η Ενορία των Αγίων Πάντων τώρα της ΚΟ ανακοινώνει ότι την Κυριακή 15 του μήνα πανηγυρίζει το Ιερό Παρακλήσι του Αγίου Ιερομάρτυρα Ελευθερίου το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου.
Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρταστοκλασίες, προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αγκύρας Ιερεμία. Το πρωί της Κυριακής στις 7 θα τελεστεί ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ναθαναήλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων της ΚΟΠ προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 15 του μήνα στις 11 το πρωί στο γραφείο της Λέσχης στην προέκταση Φιλίνου. Στον εντοπισμό και την διάσωση 34 αλλοδαπών προέβη της πρωινός ώρας εχθές, πλωτό σκάφος της δύναμης της Frontex, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ποσειδών. Συγκεκριμένα, το πλωτό εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, με πνευστή μηχανοκίνητη Λέμβο και ικανό αριθμό αλλοδαπών απειβαινόντων. Από τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο επιβατικό λιμάνι της ΚΟ και προανάκριση διενεργείται από την λιμενική αρχή. Την Κυριακή, τώρα 15 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, τα μέλη της Λέσχης Λάιον ΣΚΟ Ιπποκράτης σας περιμένουν στο κέντρο Νέα Φαντασία για το αγαπημένο σε όλους μπίνγκο και προκειμένου να κερδίσουν πλούσια δώρα, συνδράμοντας παράλληλα στους ανθρωπιστικούς σκοπούς της Λέσχης στο κέντρο Νέα Φαντασία. Θα σας περιμένει πλούσιες μπουφές όπως κάθε χρόνο προσφορά από τα καταστήματα της πόλης. Αν θα παρουσιάσει την εκδήλωση ο Παύλος Πάτσης. Η ΔΕΗ της ΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 13 του μέρα, Παρασκευή δηλαδή, από τις 7.30 το πρωί ως και τις 8.30 στην είσοδο της πόλης της ΚΟ, στο Μαρμαριτό και στις Σημαίες. Επίσης, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν και ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 έως και τις 8.30 στις περιοχές Μαρμάρι, Τιγκάκι, Μπαμιαλίκη, Πελεζίκη. Σε αθλητικές μας ειδήσεις, ο ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια πρότεινε για το 2020 τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια των Διοργανώσεων Αναπτυξιακών Αγώνων Στίβου K18 για το Σωματεία Στίβου της Δωδεκανήσου το διήμερο από 11 και 12 Απριλίου στην Ρόδο. Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου K16 για το Σάββατο 23 του Μάη στην ΚΟ. Διασυλλογικούς Αγώνες και σύνθετα K16 για το διήμερο 25-26 στη Ρόδο. Αναπτυξιακούς Αγώνες Ηλέρια 2020 και το διασυλλογικό K14 για το Σάββατο 19-9 στη Λέρο. Για τις τέσσερις αυτές διοργανώσεις, ο ΣΕΓΑΣ υπολογίζει ότι θα συμμετέχουν πλέον 400 αθλητών, κάτι το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, στην αναπτυσσόμενη στιβική παρουσία και εξέλιξη των αθλητών και αθλητηριών των νησιών. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολής, όπου συζήτησε και άλλα θέματα που απασχολούν τα σωματεία του Στίβου, συμφώνησε με τα αιτήματα του ΣΕΓΑΣ για την διεξαγωγή των αγώνων και έδωσε εντολή να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους. Στην πρόγνωση του καιρού, τώρα κυρίες και κύριοι, αραιή συννεφιά θα έχουμε το πρωί και από το μεσημέρι αναμένονται βροχές στην περιοχή μας. Ευτυχώς ασθενείς, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ θα υπάρχει πτώση της θερμοκρασίας, καθώς το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει αύριο Παρασκευή τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της 5ης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.